Coach, καταφέρατε, πήρατε το ζητούμενο σήμερα, πήρατε τη νίκη που χρειαζόσασταν για να συνεχίσετε και να μείνετε ζωντανοί στο κυνήγι του τίτλου. Νομίζω ότι απλά σήμερα κάναμε το καθήκον μας από τη στιγμή που βρεθήκαμε πίσω με 2-0. Οφείλαμε πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας να βγάλουμε μια αντίδραση μέσα στο γήπεδο. Τα παιδιά αντέδρασαν, έπαιξαν σαν πρωταθλητές. Το έχω πει και την προηγούμενη φορά όπου χάσαμε στη Λάρνακα με έναν πολύ άσχημο τρόπο για εμάς, ότι ακόμα πρωταθλητής για αυτήν τη χρονιά δεν έχει στεφτεί. Είμαστε οι πρωταθλητές από την τελευταία χρονιά και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Τι ήταν αυτό που άλλαξε σήμερα στην ομάδα σας, τι είχατε πίσω στους παίκτες τις προηγούμενες μέρες για να εμφανιστούν σήμερα έτσι? Περισσότερο δώσαμε φάση στο ψυχολογικό τομέα. Η ομάδα έδειχνε ότι είχε εγκλονιστεί λίγο τα παιδιά, είχε πέσει η ψυχολογία τους. Κάνανε μια πολύ καλή χρονιά, όπως ξέρεις πολύ καλά και μας ακολούθησες και στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Οπότε καταλαβαίνεις όταν δουλεύεις τόσο πολύ, κάνεις μια τόσο καλή χρονιά και ξαφνικά βλέπεις ότι όλα γκρεμίζονται μέσα σε μια εβδομάδα, δεν είναι δύσκολο να καταρακωθείς. Εμείς αυτό που θέλαμε ήταν να δώσουμε έμφαση στη ψυχολογία, να δείξουμε στα παιδιά ότι εμείς τους πιστεύουμε. Όλοι μπορεί να έχουν μια κακή παρέθεση, μια περίοδο. Όλοι ήταν κοντά μας, η διοίκηση, το staff, όλοι λειτουργήσαμε σαν μια γροθιά, ούτως ώστε να κρατήσουμε τα παιδιά. Για το παιχνίδι σήμερα πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όσον είδαμε ότι μπορεί να γίνει το 2-1, αν ψυχολογικά δεν ήμασταν έτοιμοι, με την ΑΕΚ που βλέπουμε που είναι τόσο καλή, μπορούσε να γίνει εύκολα και το 3-0. Πιστεύετε ότι αυτή η διαφορά που πήρατε σήμερα θα αλλάξει το momentum των τελικών? Όχι, δεν το θεωρώ καθόλου αυτό το πράγμα. Αν είδατε και προχθές η ΑΕΚ που μας κέρδισε σχετικά και αυτή εύκολα, μετά από τρεις μέρες κάθε παιχνίδι είναι πολύ διαφορετικό. Όχι, το μόνο που κρατάς είναι την νίκη και πας στο επόμενο παιχνίδι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο επόμενο παιχνίδι. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.